Σήμερα πραγματοποιούμε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, ορισμένοι φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης και του κόστου σπουδών. Είδαμε και φέτος, ειδικά τώρα με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, δεκάδες φοιτητές να αγωνιούν για το αν θα καταφέρουν να περάσουν στη σχολή τους και να μπορέσουν να σπουδάσουν λόγω της αυξημένης τιμής των ενοικίων. Είναι δεκάδες οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και γι' αυτό βλέπουμε όλο και περισσότερους να μην καταφέρουν να πάνε στον τόπο που θέλουν να σπουδάσουν λόγω του ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη τους. Ιδιαίτερα η κατάσταση με τις εστίες, θέλουμε και αυτή να τη δείξουμε σαν φοιτητική σύλλογη, είναι επίσης απαράδεκτη. Στο ΑΠΙΘΙΤΑ θα έγινε προκήρυξη και ανακοίνωση ότι θα δεχτούν μόνο 137 νέους φοιτητές. Στο σύνολο περίπου 5.000 που εισήχθησαν φέτος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ούτε το 2% των φοιτητών του ΑΠΙΘΙΤΑ δεν θα μπορεί να στεγαστεί σε ένα δωμάτιο φοιτητικής εστίας, ακόμα και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αντίστοιχα, στις εστίες του ΠΑΜΑΚ διαμένουν μόλις 100 φοιτητές, ενώ υπάρχουν άλλα 100 δωμάτια περίπου κενά, τα οποία δεν αξιοποιούνται γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικά και εισοδηματικά κριτήρια. Αντίστοιχα, οι εστίες του ΔΠΑΕ είναι σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, καθώς το κτίριο είναι πλήρως ακατάλληλο για στέγαση και δεν υπάρχουν καν δηλωμένες. Οπότε οι φοιτητές οι οποίοι διαμένουν εκεί μένουν με κίνδυνο να μην πέσει το ταβάνι στο κεφάλι τους και σε άβλες συνθήκες. Για όλα αυτά, οι φοιτητικοί σύλλογοι διεκδικούμε 400 ευρώ μηνιαίο στεγαστικό επίδομα για όλους τους φοιτητές. Διεκδικούμε όλοι οι φοιτητές να καταφέρουν να επινοικιαστούν, μάλλον με ευθύνη του κράτους και των πανεπιστημίων, δωμάτια σε ξενοδοχεία για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους όλοι κανονικά στο εξάμεινό τους, να αναγερθούν νέες εστίες και να αξιοποιηθούν και να φτιαχτούν όλα τα δωμάτια τα οποία δεν αξιοποιούνται σε όλες τις εστίες των ιδρυμάτων της πόλης και επίσης να υπάρχει δωρεάν φοιτητική σύτηση και στέγαση για όλους.